επιστημονική παιδεία είναι θεμέλια λήθους της βιωσιμότητας μιας χώρας. Δυστυχώς στο Πανεπιστήμιο, τα χρόνια των μνημονίων που συνεχίζονται και σήμερα από το τέταρτο, είναι από τα θύματα. Ένα από τα τεράστια θύματα θεσμικά. Ένα απλό νούμερο, ο αριθμός των φοιτητών έχει αυξηθεί 16%, η χρηματοδότηση στον ΑΕΗ έχει μειωθεί 58%. Αυτό αφήνει για να την ιστορία. Πέραν αυτού, έχουμε μια επέμβαση εναντίον του δημόσιου πανεπιστημίου από μια χυδαία εμπορευματοποίηση που ξεκινάει απ' έξω και εισβάλλει λίγο-λίγο με τις μετρήσεις της ψεύτικης ποσοτικής αξιολογήσης. Έχουμε την κατάργηση του ασύλου, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διαφορά, πέραν του ότι οι αστυνομικοί προφορτώνται ένα έργο που δεν τους ανήκει και δεν τους αξίζει. Δεν είναι καλό ούτε για τους αστυνομικούς ούτε για το πανεπιστήμιο. Ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε με τους φοιτητές, δεν ήρθαμε εδώ για να τους πούμε τι πρέπει να γίνει, θα εκθέσουμε τις απόψεις μας, θέλουμε να ακούσουμε. Το ΜέΡΑ25 έχει ένα ζωντανό διάλογο με την νεολαία. Το Πανεπιστήμιο είναι προνομιακός χώρος για πολλούς από εμάς, αλλά είναι και ένας χώρος που υποβαθμίζεται συνέχεια για όλο τον ελληνικό λαό και γι' αυτό είμαστε εδώ, να τον αναβαθμίσουμε μέσα από το διάλογο.